Δεν το πιστεύω ότι είμαι αυτή τη στιγμή με εδώ μπροστά σα. Κάθομαι εδώ. Τιμή μα είναι, γιατί δίνει την κατεύθυνση στα άλλα παιδιά και δίνει την ελπίδα, του δίνει την δύναμη να αγωνιστούν, ναι. Του δίνει το μήνυμα ότι όλα μόνο με αγώνε κερδίζουν τη ζωή. Εσύ πάλεψε με τα κύματα στην Ευρωεξία, ναι. Με τα κύματα του Αιγαίου και με τα κύματα τη ζωή. Ναι. Και βγήκε νικητή. Ναι. Και όχι μόνο νικητή, βγήκε και με δάφνες και με λάμψη αυτή τη στιγμή και αποτελείς για τους νέους μας ένα παράδειγμα. Να είσαι βέβαιος ότι αυτό θα δώσει μεγάλη όθηση στα παιδιά, ναι. Που δυστυχώς και λόγω των εποχών ξεκλίνουν, φεύγουν μέσα από τις οικογένειες, διότι η κοινωνία μας έχει διαδοθεί σε πολλούς τομείς και δυστυχώς πολλοί νέοι μας καταλήγουν σε έκνομες, θα έλεγα, καταστάσεις και εσύ είσαι ένα από τα παιδιά που τους λες ότι στη ζωή δεν είναι μόνο τα υλικά αγαθά, δεν είναι να είσαι πλούσιος, δεν είναι τα είσαι όλα έτοιμα, ξεκινάς από τη βάση, ξεκινάς με την δύναμη της ψυχής σου και αυτή τη στιγμή φτάνεις στο απόγειο, διότι όλα πετυχάνονται με τη γνώση. Όταν δεν έχεις γνώση, δεν έχεις επιστημοσύνη, δεν έχεις διδαχθεί μέσα από τη ζωή και από την οικογένεια, γιατί αυτό φαίνεται ότι έχεις βάσεις μέσα από την οικογένεια. Ναι. Φαίνεται ότι η οικογένεια σου έχει δώσει τις βάσεις, σε έχει μεγαλώσει με αξίες, γι' αυτό έφτασες και εσύ να βάζεις τα θεμέλια για να σιγά σιγά να πετύχεις αυτό το οποίο πολύ αναρωτιούνται πώς το πέτυχε αυτό το παιδί. Από χτες ακούω, καλά είναι δυνατόν, μέσα σε μια διετία, μάθε ελληνικά, που εμείς ως Έλληνες σπουδάζουμε στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, ναι. Και ακόμα οι μη μαθείς είμαστε στη γλώσσα. Και θαυμάζουν όλοι, ακόμα και μέσα από το Μαξίμου, μέσα από το γραφείο του Πρωθυπουργού, μεταφέρθηκε να σου δώσω τους επένους και μένουν έκπληκτοι. Είναι όλοι στη διάθεσή σου, ναι. Να σε βοηθήσουν. Ήδη με έχουν βοηθήσει αρκετά. Ακόμα και ο Δήμος και εκεί που θα πας θα είμαστε δίπλα σου ως φύλακες άγγελοι για να σε βοηθάμε, για ναι. Να αντιμετωπίσεις τις όποιες δυσκολίες που φαντάζομαι για σένα πια θα είναι, δεν θα είναι δυσκολίες, θα είναι κάτι πολύ άνετο. Ναι. Ναι. Και το κάνουμε αυτό γιατί πιστεύουμε σε σένα και θέλουμε να μείνεις στην Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι θα αποκτήσεις γνώση, θα αποκτήσεις πτυχία τα οποία θα δώσουν στην Ελλάδα μας, γιατί και εσύ ως έναν βαθμό, σ' άκουσα συνεντεύξεις σου, ότι αισθάνεσαι Έλληνας. Αισθάνεσαι ότι η Μυτιλήνη το σπίτι σου και θα ήθελες ίσως και στο μέλλον να επιστρέψεις, να μείνεις εδώ και να βοηθήσεις. Ναι. Μακάρι να σε έχουμε μετά τις σπουδές σου και στο Δήμο ως βοηθό σου για να μας δώσεις τις όποιες γνώσεις αποκομίσεις από τα πανεπιστήμια. Ναι. Σ' άκουσα την συνέντευξή σου και θέλω να ακούσω από τα χείλη σου τι αντιμετώπισες από το ξεκίνημα, από εκεί που έφυγες, σε τι ηλικία έφυγες από, τον τόπο σου. Όταν ήμασταν στη Τουρκία, ήμουν 16. Δηλαδή, ήμουν 16, μετά σε 50 μέρες προσπαθούσαμε με οποιοδήποτε τρόπο να περάσουμε και να έρθουμε εδώ στην Ελλάδα. Και σε 50 μέρες φτάσαμε εδώ στη Λέζο και μεταφερθήκαμε στη Μόρια, στο κάμπο. Φαντάζομαι να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες, το ταξίδι. Είχες κάποια αγωνία, είχες το φόβο, είχες τη βοήθεια, την ψυχολογική των γονιών σου. Η βοήθεια των γονιών πάντα υπήρξε, αλλά αγωνία, φόβος, τουρκική αστυνομία που δεν το συζητάω καν, αυτά υπήρξαν. Ναι. Όταν πάτησε στα χώματα μας στην Μυτιλήνη, ένιωσε ασφάλεια. Ναι, ναι, αυτό ήσαι. Ένιωσε δηλαδή την ζεστασιά, των φιλοξενία των κατοίκων. Ναι, ναι, αυτό ήσαι. Δηλαδή, ενώ ήμουν εντάξει στη Μόρια, η κατάσταση δεν ήταν και καλή, αλλά ήξερα ότι είμαι εδώ. Ναι. Γι' αυτό και επιδίωξε όλο μας ήταν να κλείσει αυτό το κολαστήριο. Ναι, ναι, ναι. Και ευτυχώς το πετύχαμε ως ένα βαθμό με τη συμβολή τη δική μας και ευελπιστούμε από εδώ και στο εξής οι συνθήκες της ζωής σου να είναι πολύ πιο άνετες, γιατί φαίνεται στα μάτια του, έχεις διάθεση να διαβάζεις, έχεις διάθεση να μάθεις.
Θα μετακομίσω με τις γονείς σου στη Θεσσαλονίκη, άκουσα, θέλεις να πας. Λοιπόν, ήθελα να πω Θεσσαλονίκη, αλλά αυτές τις μέρες με παίρνουν από την Αθήνα, λένε Αθήνα. Λένε θα περάσεις και Αθήνα και εδώ είναι ωραίο κτλ. Οπότε το σκέφτομαι. Η αλήθεια είναι ότι η Αθήνα είναι σαφώς η εκπαίδευσή της πολύ ποικίλη, θα έλεγα. Να. Θεσσαλονίκη έχει πιο καλή φοιτητική ζωή. Αυτό, αυτό έχω ακούσει. Όμως θα έχεις την άνεση της επικοινωνίας με τη Μυτιλίνη πολύ περισσότερο από την Αθήνα, διότι πυκνή συγκοινωνία, πολλοί κάτοικοι της Μυτιλίνης στην Αθήνα, πολλοί σύλλογοι και πολύ πιο άνετα για να φιλοξενηθείς εκεί. Εμείς σαν Δήμος, το λέω από τώρα, θα υποβάλεις επειδή έχω την τιμή να είμαι επικεφαλής ενός ιδρύματος του Ευστρατείου στο Δήμο Μυτιλίνης, θα υποβάλεις αίτηση για να σου καταβληθεί μία υποτροφία από το Δήμο μας διαμέσου του Ιδρύματος, η οποία σου λέω από τώρα θα είναι δεδομένη, ίσως να μην είναι πολύ μεγάλο το ποσό, αλλά εκτός από αυτό που θα είναι μηνιαίο και πάγιο έως τελειώσεις τις σπουδές σου, θα είναι συνεχής αυτή η υποτροφία, θα σε βοηθήσω σε έναν βαθμό και βέβαια θα καταβάλουμε και κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσουμε και στέγη είτε μέσω εστίας, αν θέλει στην Αθήνα ή κάπου άλλο. Ναι. Πραγματικά ήδη με έχετε βοηθήσει αρκετά, οπότε δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Εμείς νιώθουμε ότι αυτή τη στιγμή διαφημίζεις το Δήμο μας, διαφημίζεις την πόλη μας, διαφημίζεις το νησί μας. Και μένω έκπληκτος για το πόσο ταπεινός είσαι. Δεν πετάς στα σύννεφα, είσαι προσγειωμένος. Η ηλικία σου δεν συμβαδίζει με την γνώση και με την αυτή την κουβέντα που έχεις και, και τις ιδέες που αυτή τη στιγμή που μου καταθέτεις κουβεντιάζοντας και είμαι βέβαιος ότι θα έχεις μια επιτυχημένη ζωή, θα πετύχεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Οι γονείς σου είναι εδώ στη Μυτιλίνη? Οι γονείς μου εδώ στη Μυτιλίνη δουλεύουν κανονικά. Θα μετακομίσετε όλοι οι οικογένειες στην Αθήνα? Αν δεν μας βγει οικονομικά, ναι, λογικά όλοι θα πάμε, όλοι μαζί θα μεταφερθούμε. Ναι, ναι, αλλά αν μας βγει, μπορεί να νοικιάσω ένα σπίτι εδώ για τους γονείς μου, για τον αδερφό μου και εγώ ας πούμε να πάω να σπουδάσω. Ναι, θα δούμε. Επιλογές, ναι, θα δούμε. Η σχολή που επέλεξες? Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Εκτελών μηχανικών. Στο Μετσόβιο Πολυεθνείο. Η Μετσόβιο ή Θεσσαλονίκη, θα δούμε. Ναι, εντάξει. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Και έχεις κάτι στο νου για τη μελλοντική σου εξέλιξη? Θα ήθελες κάπου σε κάποιο τομέα να. Επειδή πάντα από όταν ήμουν μικρός ήθελα να ασχοληθώ με τους υπολογιστές, σκέφτομαι όταν έχω τελειώσει με το μεταπτυχιακό να δουλέψω σε κάποια εταιρεία ξέρω, που ασχολείται με τους υπολογιστές τέλος πάντων. Εδώ κάπου υπάρχει και σχολείο στο αντίστοιχο τμήμα του Πολυτεχνείου, ηλεκτρολόγων, μηχανικών υπολογιστών. Ναι. Ναι. Θα τα δω όλα. Θα επιλέξεις και αυτή τη σχολή, αν τόσο πολύ αγαπάς τους υπολογιστές. Ναι. Απλώς επειδή γενικότερα οι υπολογιστές, γενικότερα προγραμματισμός αυτές τις μέρες είναι κάτι που άμα έχεις έναν υπολογιστή και διαδίκτυο, μπορείς να τα προχωρήσεις λίγο μόνο σου, όχι τόσο ακαδημαϊκά, αλλά κάτι μαθαίνεις. Ενώ, ας πούμε, σχολή ηλεκτρολόγων μηχανικών χρειάζεσαι καθηγητές, χρειάζεσαι εργαστήρια, ξέρω, χρειάζεσαι βοήθεια. Και, δηλαδή, έτσι έχω στο μυαλό μου. Γι' αυτό έχω αποφασίσει να πάω στη συγκεκριμένη σχολή. Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ οι καθηγητές φαντάζομαι σε βοήθησαν πολύ. Χωρίς τους καθηγητές δεν θα ήμουν εδώ αυτή τη στιγμή. Χωρίς το πρότυπο σχολείο δεν θα ήμουν εδώ. Είχες δυσκολία στην γλώσσα την ελληνική? Στη σύνταξη, στην εκμάθηση, είχες κάποιο φιλόλογο που σε βοήθησε αυτήν την... Γενικότερα, ναι, στο σχολείο οι καθηγητές με βοήθησαν με τη γλώσσα, αλλά γενικότερα επειδή βρισκόμουν σε ένα περιβάλλον όπου τα παιδιά, οι καθηγητές μιλούσαν συνέχεια ελληνικά, αναγκαστικά έπρεπε και εγώ να μιλήσω, οπότε κάτι έμαθα πάνω κάτι. Οι συμμαθητές σου πώς σε αντιμετώπισαν από το ξεκίνημα της μαθητικής σου ζωής? Πάρα πολύ καλά. Δηλαδή γενικότερα πέρυσι, ναι. Πέρυσι το καλοκαίρι κανονικά βγαίνομαι, μπάνια, ποδήλατο. Ναι. Ναι.
Οπότε τώρα είναι η στιγμή να το απολαύσεις ακόμα ναι, πολύ. Εντάξει. Να τους ενώσεις εσύ πλέον. Ναι. Και τώρα ναι. Όλοι θα μένουμε ανοιχτό το στόμα για να ακούνε από σένα το πώς το πέτυχες και το τι θα κάνουν στη ζωή τους. Ναι. Θα τους δίνεις πλέον εσύ κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα σου δώσω το έμβλημα του Δήμου μας, έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το γνωρίζεις, το Θεόφιλο. Το Θεόφιλο, το ναι, ναι, ναι. Έχεις σκεφτεί και το μουσείο. Ναι, το μουσείο το έχω πάρει, ναι, εντάξει. Το βιβλίο του Θεόφιλο.